Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Από τον Ηρακλή θα περάσουμε στην κατάκτηση της πρώτης κούπας από ομάδα της Θεσσαλονίκης και αυτή η ομάδα είναι αυτή που έχει δώσει κι άλλες μεγάλες επιτυχίες, κατακτήσεις πρωταθλημάτων, κυπέλων, double και είναι η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, η οποία πήγε μέσα στο Ρέντι, μέσα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη και κέρδισε τον Ολυμπιακό, τον γηπεδούχο Ολυμπιακό, μετά από κλήρωση που είχε γίνει βεβαίως. 3-2 σετ και σήκωσε το πρώτο Super Cup ο Γιάννης Τακουρίδης, ο αρχηγός, ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πολλά χρόνια και στην ομάδα, αλλά γενικότερα και στο ελληνικό βόλεϊ και στην εθνική ομάδα. Και είναι τώρα μαζί μας μέσω Skype. Πάμε να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κάπτεν, και συγχαρητήρια. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω, πριν πάτε να παίξετε εκεί, όλοι σας είχαν ξεγραμμένους. Δεν υπήρχε κανένας που να έλεγε ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Και οι ίδιοι του Ολυμπιακού το πιστεύανε, γιατί και η πορεία του Ολυμπιακού ήταν τέτοια, σε αντίθεση με του ΠΑΟΚ, που έλεγε ότι είναι καλύτερη ομάδα, τέλος πάντων ήταν σε καλύτερο momentum κλπ. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ κάτι έχει όταν παίζει μεγάλα παιχνίδια και ίσως εσύ θα μας το πεις καλύτερα, γιατί είσαι και πιο έμπειρος. Ναι, είναι έτσι όπως τα λέτε. Η χρονιά δεν ξεκίνησε για μας ιδανικά. Δεν τα πηγαίναμε και τόσο καλά μέχρι αυτή τη στιγμή. Βέβαια, υπήρχαν πολλά ελαφρυντικά. Από την αρχή της χρονιάς είχαμε ατυχίες με τραυματισμούς, αλλαγές παικτών από νωρίς, απουσίες. Γενικά, αυτό δεν μας άφηνε να δουλέψουμε σωστά και πλήρης κυρίως στην προπόνηση και στα παιχνίδια που παίζαμε. Απ' την άλλη, παίζαμε με τον Ολυμπιακό που μας έχει κερδίσει δύο φορές στο πρωτάθλημα. Ήδη έχουμε παίξει και τους δύο γύρους και έχει κάνει μια καλή πορεία και στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη μέχρι στιγμής. Γι' αυτό, όπως είπατε και εσείς, ήμασταν το outsider σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Γινόταν και στην έδρα του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά, όταν μπαίνεις να παίξεις ένα τελικό, τα πράγματα αλλάζουν. Δεν σκέφτεσαι ποιος είναι το φαβόρι, ποιος είναι το outsider. Και οι δύο ομάδες, εμείς τουλάχιστον για την πλευρά μας, μπορώ να πω με σιγουριά ότι όταν μπαίνουμε να παίξουμε ένα τελικό, μπαίνουμε για να τα δώσουμε όλα. Για να κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας, να κατακτήσουμε το τρόπαιο που παίζουμε κάθε φορά σε τελικό. Γιάννη, έτσι έγινε και προχθές. Αυτό που ουσιαστικά έπαιξε κάποιο σημαντικό ρόλο ήταν και η ενίσχυση της ομάδος, γιατί ήρθαν κάποιοι καινούργοι παίχτες τελευταία. Και αυτοί οι καινούργοι παίχτες, όταν έρχεται κάποιος καλός παίχτης ενδεχομένως, δυναμώνει και η ομάδα. Πιστεύεις ότι έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο αυτό? Σίγουρα έπαιξε ρόλο. Όταν έρχονται καινούργοι παίχτες, προσθέτονται στην ομάδα, για καλό γίνεται πάντα. Οι κινήσεις δηλαδή, που οι αποφάσεις που πήρε η διοίκηση και οι προπονητές μας προς αυτό το δρόμο ήταν. Γίνανε δύο προσθήκες καλών παιχτών. Του Μάρκου του Γαλλιώτου, που είναι ένας νέος αθλητής που σιγά σιγά αρχίζει να πρωταγωνιστεί, να παίζει βασικό σε ομάδες σε εμάς φέτος που πάμε να διεκδικήσουμε όλους τους στόχους. Παίζει την εθνική ομάδα βασικός, είναι ταλαντούχος και έδωσε φρεσκάδα, θα πω, στην ομάδα. Και του Ρώσου του Σαμουλένκο, που είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος αθλητής. Έχει πάρει ό,τι τρόπαιο υπάρχει. Έχει πάρει Champions League και παίζει χρόνια στο ρωσικό πρωτάθλημα. Και είναι πάρα πολύ έμπειρος. Φυσικά και μας βοήθησαν σαν μονάδες, αλλά όπως είπα και πριν, το σημαντικότερο είναι ότι πλέον δουλεύαμε έστω για αυτό το λίγο διάστημα που δουλέψαμε όλοι μαζί σαν ομάδα και κάναμε καλή προπόνηση, καλή προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι και νομίζω και είμαστε χαρούμενοι που μας βγήκε και στο γήπεδο. Πάντως για τον Σαμολένκο, ο οποίος είναι 38 στα 39, πολλοί λέγανε δεν θα κάνει τίποτα, αλλά φαίνεται ο άνθρωπος, εντάξει, είναι... Το ψευδόνυμο του είναι τείχος από τη Ρωσία και πραγματικά ήταν τείχος. Δηλαδή δεν περνούσε τίποτα στον τελικό, έτσι, ναι. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, είναι πανύψηλος, έχει έφεση στο μπλοκ, το ξέρει το μπλοκ. Στη θέση τη δικιά μας, τη παίζουμε δίνει θέση, χρειάζεται και πολύ και η εμπειρία, βοηθάει μάλλον πολύ η εμπειρία. Οπότε έχει όλο το πακέτο, δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και ελπίζουμε να μας βοηθήσει ανάλογα και στη συνέχεια. Με βάση το ότι αυτός είναι 38 σε 39 και εσύ 35, έχεις να παίξεις άλλα 4-5 χρόνια. Εντάξει, όσο αντέχει ο καθένας. Ναι, αντέχει. Σωστό και αυτό. Τώρα, αυτή η νίκη, η κατάξυση εκεί μέσα, βασικά πώς σας αντιμετώπισαν οι του Ολυμπιακού? Δεν νομίζω να είχατε προβλήματα. Πανηγυρίσατε την κατάξυση. Με τους παίκτες φυσικά δεν έχετε τίποτα τους αντιπάλους, έτσι, ναι. Κόσμο δεν είχε. Όχι, φυσικά με τους αντιπάλους δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε υπάρξει συμπαίκτες, έτσι είναι αυτά. Είμαστε επαγγελματίες. Με τους παίκτες, φυσικά. Εντάξει, μέσα στο παιχνίδι μπορεί να σου πούνε
πολλά, αλλά είναι άκρο φυσιολογικό, θεωρώ. Ο καθένα έχει την έντασή του. Αλλά όπω είπα, ήταν και κλεισμένο το θυρών, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Έγινε κανονικά η απονομή. Κανονικά, απλά ήταν και κλεισμένο το θυρών. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν ήταν. Στο παρελθόν που έχουμε ξανακερδίσει εκεί πέρα τίτλο, ήταν διαφορετική η κατάσταση. Μια κόλαση. Αλλά θέλω να, ναι, θέλω να πιστεύω ότι πλέον αλλάζουν αυτά, γιατί και σε εμάς, ας πούμε, για παράδειγμα, πέρσι ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα, μας κέρδισε το τελευταίο παιχνίδι, ήταν στην έδρα μας και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Δηλαδή, εντάξει. Πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι πλέον δεν θα έχουμε άλλα τέτοια θέματα. Να πω το εξής, το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟ κατάφερε να γεμίσει το παλατάκι όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, όχι τέσσερις, όχι πέντε, αρκετές φορές. Αυτές το τελευταίο διάστημα, λόγω του ότι δεν πήρατε κάποιο πρωτάθλημα ή τίποτα άλλο, λίγο ο κόσμος έχει απομακρυνθεί. Αυτή η νίκη, πιστεύεις ότι όταν επιτραπεί η είσοδος των φιλάθλων στα γήπεδα, βέβαια εντάξει, στο βόλιο είναι και λίγο, υπάρχουν και ιδιαιτερότητες αυτές, θα ξανάρθει ο κόσμος κοντά σας? Έχετε, επειδή εσείς από τέταρτη έχετε πάρει πρωτάθλημα και τώρα είστε τέταρτη, το έχει ξανακάνει ο ΠΑΟΚ, μπορεί να το κάνει και φέτος? Εννοείται ότι θέλουμε τον κόσμο κοντά μας, εννοείται ότι μας δίνει μεγάλη δύναμη. Και φυσικά αυτό θέλουμε, να γυρίσει ο κόσμος, όσο περισσότερος κόσμος είναι δυνατόν, να γυρίσει και να μας υποστηρίζει τακτικά, όπως γινόταν και στο παρελθόν. Βέβαια, εντάξει, τα τελευταία χρόνια κυρίως, εγώ έτσι πως το βλέπω, γιατί είμαι και χρόνια όπως είπατε, από τα χρόνια του κορονοϊού που έγινε όλη αυτή η διαδικασία με το μεγάλο κενό και μετά έσπασε, ας πούμε, λίγο ο κόσμος, αλλά φυσικά ξέρουμε ότι, εγώ δηλαδή πιστεύω, είμαι της άποψης ότι η ομάδα φέρνει τον κόσμο στο γήπεδο και πρέπει να κάνουμε τις εμφανίσεις που χρειάζεται, να κάνουμε τα αποτελέσματα που χρειάζεται. Και εύχομαι αυτό το τρόπο και αυτή η νίκη που κάναμε να είναι η αρχή για να γίνει κάτι ανάλογο. Πιστεύω δηλαδή ότι παίζοντας η ομάδα μαχητικά, γιατί αυτό είναι που θέλει να βλέπει ο κόσμος, μια ομάδα να μάχεται, νομίζω ότι ο κόσμος σιγά σιγά θα γυρίσει και θα μας υποστηρίζει όπως και παλιότερα θα γεμίσει το γήπεδο. Τη μέρα της κατάκτησης Super Cup πιστεύω ότι κάνατε και το καλύτερο δώρο για γενεθλίων στον πρόεδρο, τον κύριο Κατσαρή, ποιος είχε τα γενέθλιά του. Ναι, δεν το γνωρίζαμε. Μας το είπε ο κύριος Φασιάδης όταν τελείωσε το παιχνίδι. Ναι, φυσικά, όπως δήλωσε ο κύριος Φασιάδης, θα του αφιερώνουμε, ας πούμε, την νίκη και την κατάκτηση, γιατί έχει τα γενέθλιά του και να είναι πολύ χρόνος. Σωστό. Και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζει και οικονομικά το βόλεϊ τα τελευταία χρόνια αρκετά. Δηλαδή ενισχύει σημαντικά. Μακάρι να υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι για να ενισχύσουν. Και είναι και πρόεδρος του Ραστέχνη πολλά χρόνια. Αυτό που ξέρεις, γιατί πήρατε πολλά συγχαρητήρια νομίζω και στα social media, θα πρέπει να σας στείλανε συγχαρητήρια οπαδοί του ΠΑΟΚ αρκετά. Όταν κερδίζεις τον Ολυμπιακό εκεί μέσα με τον τρόπο που τον κερδίζεις, νομίζω ότι ανεβαίνει και το λίμπιντο, ανεβαίνει και η ψυχολογία και των φιλάθλων. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να πήρατε μηνύματα. Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι γίνεται πάντα. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο για τα μηνύματα που στέλνει. Μας, όπως λέτε, μας δίνει δύναμη και μας δίνει αυτό που χρειάζεται ο κάθε αθλητής, το έξτρα λίγο κίνητρο για να τα δώσει ακόμα, να δώσει ακόμα περισσότερο, γιατί θέλουμε, γιατί αυτός είναι ο στόχος, να κάνουμε τις νίκες για να χαίρεται ο κόσμος και να χαιρόμαστε κι εμείς με τη χαρά του μαζί. Την κούπα θα την πάτε στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που θα ανοίξουν τα γήπεδα? Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω είναι πολύ. Είναι μετά, νομίζω. Πού να την πάτε τώρα δεν έχει κόσμο. Δηλαδή και να πάτε, γυρνάτε μόνοι σας. Ενώ στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι η πρώτη φορά που ανοίγουν τα γήπεδα. Ανοίγει ο κόσμος. Άρα νομίζω ότι θα είναι και κερδίσατε και τον Ολυμπιακό. Ίσως να είναι και σημαδιακό αυτό. Γι' αυτό σκέψου το αρχηγός. Δεν ξέρω αν την έχει πάρει και σπίτι την κούπα. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Όχι, η κούπα είναι στο παρατάκι. Εντάξει, δεν νομίζω. Μέχρι τότε θα έχει περάσει καιρός, θα έχουμε άλλες υποχρεώσεις και αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον θα κοιτάξουμε μπροστά από Δευτέρα που θα ξεκινήσουμε ξανά τις προπονήσεις μετά το Σαββατοκύριακο ρεπό. Θα κοιτάξουμε μπροστά και έχει ο Θεός. Θα πάρουμε, εύχομαι να πάρουμε και άλλη κούπα και να την πάμε όπως πέρσι στο γήπεδο, να τη χαρεί ο κόσμος. Θα πάτε εκείνη την κούπα στο γήπεδο. Ναι. Ναι, θα πάμε την επόμενη. Αυτή είναι πολύ αργή λόγω της τιμωρίας, οπότε θα πάμε μια επόμενη. Την επόμενη, σωστός. Αυτό είναι η πιο ωραία τάκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για την κουβέντα που κάναμε. Εύχομαι επιτυχίες και πράγματι την άλλη φορά ξαναμίλησα. Θα δώσουμε ραντεβού με την επόμενη κούπα του ΠΑΟΚ. Να είμαστε στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μίλησες. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, γεια.